Θα πάμε να συναντήσουμε τους κριτικούς εκεί στο Νέο Ηράκλειο στην Αττική και συγκεκριμένα τον πρόεδρο του συνδέσμου, τον κύριο Μπαντελή Αγρημάκη. Κύριε Αγρημάκη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Τι κάνετε? Καλά, πολύ χαρούμενοι ότι είμαστε όταν συνομιλούμε με σταθμό στην Κρήτη. Βέβαια, και πώς ταξιδεύουμε στο νησί μας. Έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία εδώ στην Κρήτη TV και στην Κρήτη σήμερα. Όχι μόνο στους κριτικούς στο Νέο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Καθημερινά βγάζουμε ζωντανές συνδέσεις. Και εμείς στο Νέο Ηράκλειο και στις υπόλοιπες συνοικίες, και σε εύκολες και σε δύσκολες στιγμές, ναι, έχουμε οδηγό τα έθιμα και την παράδοση της Κρήτης. Η πανδημία επιβεβαιώνεται ότι δεν παγώνει τις παραδόσεις και τις δράσεις και τις κινήσεις των κριτικών. Το προσπαθούμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ήθελα να το πω τελευταίο, αλλά δεν πειράζει, μια και μου δίνεται την αφορμή. Θα το πω τώρα. Οι κριτικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως και όλος ο πολιτισμός, περνάμε δύσκολες στιγμές. Και το λέμε τώρα από την εκπομπή σας, ναι, για να τα ακούσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Περιφέρεια και στους Δήμους. Άμα δεν μας βοηθήσουν, δύσκολο να αντέξουμε. Κύριε Αγρημάκη, να βάλουμε μία ανωτελεία, να δούμε ένα βίντεο, ναι, που ετοιμάσατε με τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, και να επανέλθουμε. Πάμε. Βεβαίως. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Θα πούμε μόνο ότι η αγάπη για την Κρήτη μας οδήγησε να συνθέσουμε αυτό το βίντεο. Μην κλείσετε, δεν κλείνετε. Βάζουμε ανωτελεία. Θα παρακολουθήσουμε το βίντεο και θα επανέλθουμε. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Κύριε Αγρημάκη, δεν έχετε παράπονο, το ακούσαμε όλο. Μια όμορφη πρωτοβουλία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε. Βέβαια, εξαιρετική πρωτοβουλία. Ποιος πήρε την ιδέα, ποιανού ιδέα ήταν? Η ιδέα ήταν και του δασκάλου της μουσικής, του Πέτρου του Σαριδάκη. Πολύ δυνατός και άξιος λιράρης. Ναι. Είναι με τους μαθητές του και είναι και ορισμένα παιδιά από τη χορευτική μας ομάδα που ψάλουν μαζί τους.
Οργανοπαίκτες και 20 άτομα ταυτόχρονα, 20 διαφορετικές συνδέσεις μέσω Skype, υποθέτω. Ναι, συμμετείχαν. Ήταν ξεχωριστά βιντεάκια τα οποία τα συνθέσαμε και δημιουργήσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Στο Νέο Ηράκλειο, πώς εγκριτικήσετε? Έχουμε 650 μέλη. Τώρα κάναμε ένα κατάλογο των μελών και είμαστε 650. 650. Και 650 μέλη έχουμε στο Σύλλογο και μπορεί να είναι και άλλοι που δεν τους έχουμε γράψει. Για το 2000... μια δυνατή κοινότητα είμαστε. Μια δυνατή κοινότητα. Για το 2021 τι προγραμματίζετε? Φαντάζομαι έχετε σας καρδιά όσα δεν κάνατε το 20. Πολλά πράγματα προγραμματίζουμε. Μακάρι να μας αφήσουν, μακάρι να τελειώσει η πανδημία, να τελειώσει αυτό το κακό, να έρθουν καλύτερες μέρες και για εμάς τους κριτικούς του Νέου Ηρακλείου και για όλους τους κριτικούς και για όλη τη χώρα, για όλη την πατρίδα, για το νησί μας, για όλους. Και έχουμε πολλά στο νου μας να κάνουμε. Ο Παντελής Αγριμάκης από πού κατάγεται? Εγώ κατάγομαι από το Ρέθινο. Ναι. Από τον Κάτω Πόρο. Κάτω Πόρο λένε το χωριό μου, είναι ένα μικρό χωριό δίπλα στην Αργυρούπολη. Βρεθήκατε το καλοκαίρι, κατεβήκατε? Ναι. Κατεβαίνω συχνά γιατί αναβαφτιζόμαστε. Κατεβαίνουμε κάτω στην Κρήτη, παίρνουμε αέρα κριτικό και αναβαφτιζόμαστε και συνεχίζουμε εδώ πέρα όπως μπορούμε. Είχατε προγραμματίσει να κατέβετε τώρα και τα Χριστούγεννα και σας τα χάλασε η πανδημία? Και εγώ και πολλοί άλλοι θα κατεβαίναμε τα Χριστούγεννα. Αισθανόμαστε δύσκολα γι' αυτό, αλλά κάνουμε υπομονή. Υπομονή. Έχουμε στο νου μας καλύτερες μέρες. Αν σας ζητούσα τώρα αν ζητούσα από τον πρόεδρο εκεί των κριτικών στο Νέο Ηράκλειο μία μαντινάδα για να κλείσουμε, θα ήταν εύκολο? Από το Λασίθιο στα Χανιά η Κρήτη όλη αξίζει. Πιο κλόνο του βασιλικού κόβεις και δεν μυρίζει. Ευχαριστώ. Αγαπάμε όλη την Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγριμάκη. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το σταθμό σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Πραγματικά μας συγκινείτε. Και σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Και καλή επιτυχία στο σταθμό. Καλές επιτυχίες να έχετε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Αγριμάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές με υγεία. Να έρθουν καλύτερες μέρες. Βέβαια.